αν και Έλληνας, αντέχει στους ηλεκτρικούς πάγκους στον ελληνικό γήπεδο για τους Έλληνες προπονητές. Ή τα λέω λάθος, κύριε Αναστασίου, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, κόουτς. Καλησπέρα. Αντέχετε. Και αντέχετε και πλέον δικαιώνεται, νομίζω, η διοίκηση του Πανετολικού, που σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη ομάδα, θα πω εγώ, που μπορεί μετά από εκείνα τα κίνητρο σερία αρνητικών αποτελεσμάτων, όπως και εκείνο το 5-1 με τον Άρη, να έλεγε ότι πάμε σε κάτι διαφορετικό. Πορευτήκατε μαζί σας, στηρίχτηκε η προσπάθειά σας και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι εμφανή, όχι μόνο με τις νίκες που πετυχαίνετε, αλλά και με το ποδόσφαιρο το οποίο παίζει ο Πανετολικός. Καταρχήν, να είστε καλά, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εντάξει, το ποδόσφαιρο πάντα όλοι θέλουν να κερδίσουν και αυτό είναι το πιο εύκολο, ναι, θεωρητικά. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο και το να φτιάξεις μια ομάδα και να αλλάξεις και μια ολόκληρη νοοτροπία που υπήρχε στην ομάδα του Πανετολικού μετά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που είχε η ομάδα τα τελευταία χρόνια, mm-hmm, θέλει κάποιο χρόνο, δεν αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Και σίγουρα την περίοδο εκείνη που αναφέρετε εσείς, η ομάδα είχε μια κακή περίοδο, αλλά είχε αρκετούς τραυματισμούς και ήμασταν πάρα πολύ δύσκολοι στις επιλογές να συγκροτήσουμε μια ορθολογική και μια ανταγωνιστική εντεκάδα. Νομίζω ότι η εικόνα της ομάδας από την πρώτη αγωνιστική ήταν απλώς διαφορετική, γιατί φαινόταν και θα παίξαμε τότε στις αρχές του πρωταθλήματος και με τον και με την ΑΕΚ που παίξαμε και με τον Ατρόμητο εκτός έδρας και με τον Αστέρα Τρίπολης. Έδειξε η ομάδα ότι είχε μια βάση. Mm-hmm. Απλά μετά ξεμείναμε από επιλογές. Κοιτάξτε, μετά είναι καθαρά θέμα της διοίκησης, αν δουν βλέποντας κάποια πράγματα, αν θέλουν να υποστήριξουν αυτή την προσπάθεια ή να την γκρεμίσουν και να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό. Κόστο, το βράδυ ποιο μάτς σας βασανίζει περισσότερο, με τον Άρη στο Αγρίνιο ή με τον Μπαζιάννα? Γιατί νομίζω με 3 βαθμούς θα ήσασταν πολύ πιο δυνατά στο κόλπο και τα play-off. Εντάξει, τώρα μπορούμε να πούμε τα παιχνίδια που γίνανε, τι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει. Κάποια άλλα παιχνίδια που, γιατί για παράδειγμα προθέσουμε τον Παναθηναϊκό, αν έπαιρνε το πέρα, δεν μπορεί να έλεγε το μάτς 1-1 και θα χάναμε στην ουσία 2 πόντους. Οπότε είναι υποθετικά όλα αυτά. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό για την ομάδα του Πανετολικού είναι να μπουν οι βάσεις, γιατί έχει τουλάχιστον μια καλή βάση για να μπορέσει να λειτουργήσει ποδοσφαιρικά. Και φέτος νομίζω να μπουν οι βάσεις, να μπορέσει η ομάδα να είναι ανταγωνιστική και κάθε χρόνο να κάνει βήματα προς τα εμπρός, γιατί αυτό που είπα έχει βάση για δουλειά, έχει κόσμο, γιατί σημαντικό να έχει λαό. Η ομάδα, την τόπιοι υποστηρίζουν πάρα πολύ την ομάδα, αγαπούν την ομάδα πάρα πολύ και όταν βλέπουν μια προσπάθεια την στηρίζουν θετικά και νομίζω ότι να μπουν οι βάσεις για να μπορέσει να είναι πιο ανταγωνιστικός και πιο εξελίξιμος ο Πανετολικός τα επόμενα χρόνια. Για να αντιληφθεί και ο κόσμος την ποδοσφαιρική νοοτροπία και κουλτούρα που κουβαλάτε, coach, θα αποκαλύψω στον αέρα, θα μου πείτε εσείς αν ισχύει ή όχι, μια ιστορία που μετέφερε ένας κοινός μας γνωστός για εσάς και τις καθημερινές επαφές που έχετε φυσικά με την διοίκηση του Πανετολικού και μου έκανε λόγο για έναν άνθρωπο που μου λέει, ο οποίος προτιμάει να δοθεί ένα ποσό, παραδείγματος χάρη 30-40 χιλιάρικα, για ένα καλό πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει στη βελτίωση ενός ποδοσφαιριστή, παρά να δοθούν, ας πούμε, 150-160 χιλιάρικα για να αποκτήσει έναν παίκτη. Και θα μου πείτε εσείς. Αν δεν επενδύσεις στην εξέλιξη και στα facilities που λέμε για να μπορέσεις να εξελίξεις τους ποδοσφαιριστές που έχεις, δεν θα υπάρχει λόγος να παίρνεις παίχτες και να μην μπορείς να τους κάνεις καλύτερους. Εντάξει, τώρα είσαι μια ομάδα η οποία έχει ένα budget τεράστιο και δεν ζορίζεσαι οικονομικά να παίρνεις παίχτες με 1 εκατομμύριο και 2 εκατομμύρια συμβόλαιο, όταν εντάξει, σίγουρα μιλάμε για άλλα δεδομένα. Αλλά όταν είσαι θεωρητικά μια μικρομεσαία ομάδα, το πρώτο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να προσφέρεις τις συνθήκες και το περιβάλλον, ώστε ο ποδοσφαιριστής που θα έρθει να μπορεί να δουλέψει, να του παρέχει την τεχνογνωσία για να μπορέσει να εξελιχθεί, να βελτιωθεί, γιατί αυτός είναι ο σκοπός, να τους εξελίξει, να τους βελτιώσει και να τους πουλήσει, να τους πάρουν κάποιοι πιο δυνατοί σύλλογοι που με μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια και μπορούν να κάνουν τέτοιου είδους μεταγραφές. Αλλά ομάδες σαν τον Πανετολικό και γενικότερα θα έλεγα μικρομεσαίες θα πρέπει να επενδύουν πιο πολύ στα facilities για να μπορέσουν να εξελίξουν αλλά και να βελτιώσουν τους παίχτες που έχουν και γενικά η ομάδα να βελτιωθεί, γιατί πολλές φορές είναι σημαντικό όταν έχεις ένα σωστό επαγγελματικό τρόπο λειτουργίας, είναι πολύ πιο εύκολο να προσελκύσεις ποδοσφαιριστές
γιατί βλέπουν την ομάδα σαν ένα κίνητρο, σαν ένα σκαλοπάτι να πάνε στο επόμενο επίπεδο, και αφού έχουν όλες τις συνθήκες για να δουλέψουν, θα είναι πολύ πιο εύκολο να τους προσελκύσεις και οικονομικά, αλλά και ότι τουλάχιστον εκεί θα έχουν μια αγωνιστική εξέλιξη. Το εργασιακό περιβάλλον είναι το Α και το Ω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρετε και στο ποδόσφαιρο και σε οποιαδήποτε δουλειά. Ακόμα και για εσάς, το ρόλο του προπονητή, αλλά και για τον παίχτη, το να βρίσκει καθημερινά στον εργασιακό του χώρο ικανοποιητικές, όχι απαραίτητα ιδανικές, αλλά ικανοποιητικές συνθήκες, το βοηθάει και αυτόν και στην ψυχολογία του και στο πνευματικό κομμάτι να αποδώσει καλύτερα. Σίγουρα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Παίζει το μεγαλύτερο ρόλο όταν η καθημερινότητά σου είναι ευχάριστη και παράλληλα σε ένα περιβάλλον το οποίο σου δίνει τα εφόδια για να δουλέψεις, να εξελιχθείς και να βελτιωθείς και σαν άνθρωπος αλλά και σαν ποδοσφαιριστής. Θα μπορούσαμε κόσμο να μιλάμε πολύ ώρα μαζί σας, αλλά ξέρουμε ότι έχετε και δουλειά, οπότε δεν σας ταλαιπωρήσουμε πολύ. Πάμε λίγο στα γρήγορα. Αν είδατε χθες το παιχνίδι του Άρη με τον ΠΑΟΚ, αν σας άρεσε και αν κρίνετε δίκαιο το τελικό αποτέλεσμα, το 0-0. Για να πω την αλήθεια, δεν το είδα όλο. Είδα βέβαια αρκετά διαστήματα το παιχνίδι, γιατί κοίταζα και το παράλληλα και το ΑΕΚ Γιάννενα. Mm-hmm. Αλλά φάνηκε, είχε ρυθμό, είχε ένταση, είχε πάθος όπως έχουν τα παιχνίδια ΠΑΟΚ Άρης. Νομίζω ο Άρης μπήκε πιο δυνατά, στην που ο ΠΑΟΚ πάταγε καλύτερα στο γήπεδο. Εντάξει, ήταν θέμα λεπτομεριών για να μπει κάποιο γκολ, και νομίζω ότι όποια ομάδα σημαίνει τον γκολ θα κέρδιζε, αλλά τουλάχιστον φάνηκε ότι και οι δύο ομάδες θέλουν το παιχνίδι και υπήρχε ένταση, υπήρχε το πάθος σε αγωνιστικά πλαίσια, και νομίζω ότι ήταν και μια όμορφη ατμόσφαιρα μετά από καιρό που επανέλθει ο κόσμος στο γήπεδο. Και βοήθησε και ο διαιτητής, coach. Βοήθησε και ο διαιτητής, δηλαδή ένας διαιτητής υψηλότερου επίπεδου. Λίγα φάουλ, πολύ έλεγχο του αγώνα. Δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί. Οι παίκτες πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν είχαν ιστορίες με τον διαιτητή. Πραγματικά, μακάρι κάποια στιγμή και οι Έλληνες να βοηθήσουν και το άθλημα, ανεξάρτητα κάποιος αν είναι καλός, κακός. Γιατί και ο Πανετολικός έχει παράπονα και όλες οι ομάδες έχουν παράπονα. Αλλά οι ξένοι διαιτητές, νομίζω, αυτού του επίπεδου βλέπουν αλλιώς το ποδόσφαιρο. Και το βοηθάνε και το άθλημα, γιατί οι Έλληνες, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να αλλάξουν μάλλον τα σφυρίγματά τους γενικότερα. Είναι σημαντικό το προϊόν να το βλέπει ο άλλος ευχάριστα. Και αυτό που είδαμε χθες, για παράδειγμα, όσο είδα εγώ το παιχνίδι, το μάτς του ΠΑΟΚ, ήταν ότι της άφηνε το παιχνίδι. Και έτσι πρέπει να υπάρχει ροή, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι γίνονται προσπάθειες στην ουσία να κλέψουν, να κερδίσουν ένα φάουλ, να εκβιάσουν την προσπάθεια, να κερδίσουν ένα φάουλ, μια κάρτα, δεν ξέρω τι. Και στην ουσία καθυστερεί το παιχνίδι. Ο κόσμος, ο φίλαθλος, θέλει να βλέπει ρυθμό, θέλει να βλέπει τέμπο, θέλει να βλέπει ένταση. Και από εκεί πέρα, σίγουρα μερικές φορές, πάντα στην κρίση του διαιτητή, είναι να αναγνωρίζει και να καταλαβαίνει αν ένα χτύπημα ή ένα μαρκάρισμα είναι για φάουλ ή απλά γίνεται ή το σφυρίζω για να το σφυρίξω. Και νομίζω ότι χθες ο συγκεκριμένος διαιτητής σφύριζε τα απολύτως απαραίτητα. Και άφηνε το παιχνίδι να έχει ροή, να έχει ρυθμό, και ήταν, νομίζω ότι τουλάχιστον ήταν ευχάριστο στο μάτι του κάθε φιλάθλου, βλέποντας το παιχνίδι χθες. Τουλάχιστον έχει ένα αριθμό, το οποίο είναι σημαντικό. Την κατάσταση, coach, από τη θέση 4 μέχρι 10, πώς τη βλέπετε? Παναθηναϊκός 36, Βόλος 28, ανάμεσα ομάδες 36, 34, 32, 30, 28, εσείς και ο Βόλος. Και τι βλέπετε για τους διεκδικητές των play-off, δηλαδή τον Άρη, τον Όφη, αυτή τη στιγμή τον Αστέρα, στην τελική ευθεία έχουμε μπει έτσι κι αλλιώς. Είναι δύσκολα, γιατί πλέον όλες οι ομάδες, όπως φαίνεται, θα μπορούν να χάσουν βαθμούς και όλες οι ομάδες μπορούν να πάρουν τους βαθμούς, αλλά γιατί υπάρχουν και παιχνίδια που δεν έχω παιχτεί, οπότε είναι λίγο δύσκολο. Δεν μπορώ να κάνω κάποια πρόβλεψη, καθόμουν χθες το βράδυ και τα κοίταζα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να κάνεις πρόβλεψη αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι μετά το πέρας της προτελευταίας αγωνιστικής και μένοντας ένα ή δύο παιχνίδια κάποιες ομάδες, θα έχουμε ίσως καλύτερη εικόνα. Αλλά τώρα δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να πει κάτι, γιατί είναι κάποιες ομάδες που έχουν 4 παιχνίδια. Και σίγουρα τα συνεχόμενα παιχνίδια δεν είναι και εύκολο για κάποια ομάδα να τα παίζει, αλλά απ' την άλλη, αν πρέπει να πετύχει το στόχο της και πρέπει να πάρει τα αποτελέσματα. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι παίζουν όλες μεταξύ τους ομάδες που έχουν ενδιαφέρον για την είσοδο στα play-off, και υπάρχουν ομάδες που έχουν ενδιαφέρον για να απομακρυνθούν από την επικίνδυνη θέση, να βρεθούν σε καλύτερη θέση ενώ ψη play-out. Οπότε θα έλεγα είναι ακόμη. Δεν έχει ξεκαθαρίσει για μένα τίποτα. Θέλει μετά το ίσως το παιχνίδι της Κυριακής, τα παιχνίδια της Κυριακής, της Τετάρτης τώρα και της Κυριακής, θα έχουν μια καλύτερη εικόνα. Τελευταία ερώτηση από μένα, coach. Ναι, ναι. Αν είδατε το μάτς του ΠΑΟΚ με τη Midland και αν νομίζετε ότι αυτή η Midland είναι στα μέτρα του ΠΑΟΚ, μια ομάδα που εγώ την είδα αθλητική, που να παίζει ποδόσφαιρο πολύ σύγχρονο, με εναλλαγή θέσεων, πολύ τρέξιμο.
αν είδατε το μάτς της Δανίας, τι περιμένετε την Πέμπτη στο ΠΑΟΚ Μίτιλαντ? Το είδα. Θα είναι σίγουρα ένα διαφορετικό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ στην έδρα του είναι εντελώς διαφορετική ομάδα. Πιστεύω ότι θα κρυθεί στις λεπτομέρειες, γιατί και η Μίτιλαντ δεν φαίνεται για αυτή να έχει προσπαθεί και αυτή να βρει τα πατήματά της, γιατί ήταν προχθές το Σαββατοκύριακο ότι έχασε στο πρωτάθλημα εντός έδρας από την Άλμπορκ. Νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι υπομονής και ουσιαστικά αξιοποίηση των ευκαιριών, γιατί θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι τώρα δεύτερο παιχνίδι που δεν σκοράρει. Είναι σωστά, λίγο ενώ έχει κατοχή, έχει έλεγχο, έχει την κυκλοφορία του παιχνιδιού, αλλά είναι λίγο δύσκολο στη δημιουργία και στην εκτέλεση στο τελειώματα των φάσεων. Και εκεί θα παίξει μεγάλο ρόλο, γιατί αν έχει τις δύο-τρεις πρώτες ευκαιρίες που θα δημιουργήσει, οι πιθανότητες ευκαιρίες και δεν το εκμεταλλευτεί, νομίζω ότι σε περνάει η ώρα, μπορεί να είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ευχή όλων είναι να καταφέρει να περάσει η ελληνική ομάδα και να πάνε όσο πιο μακριά γίνεται στην Ευρώπη, γιατί μόνο καλό θα είναι για το σώμα μας. Ένα σύντομο σχόλιο για τον Άρη πριν πάμε σε ένα ακόμα σχόλιο τελευταίο, πριν σας κλείσουμε. Ήταν για μένα ο βασικός λόγος που σας κάλεσα. Αν θεωρείτε ότι στον Άρη, επειδή είχαμε και μια αλλαγή προπονητή, αυτό το τεράστιο πρόβλημα παρουσιάζει ο Άρης φέτος στον γκολ, αν είναι θέμα τελικά προπονητή, αν είναι περισσότερο θέμα έλλειψης εκτελεστικής δυνότητας στον Άρη μεσοεπιθετικά. Διότι υπάρχει ποιότητα, αλλά δεν υπάρχουν εκτελεστές, φαίνεται τουλάχιστον βάση και των αριθμών μέχρι στιγμής. Εντάξει, βάσει των αριθμών φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Τώρα από εκεί πέρα, όταν κάποιος δουλεύει με αυτούς τους παίκτες καθημερινά και τους ξέρει, βλέπει τις αδυναμίες τους ή τις ικανότητές τους, εντάξει, πάντα εκεί είναι το κατά πόσο μπορείς να το δουλέψεις, να το αφαιρώσεις χρόνο και το κυριότερο να τους κάνεις να πιστέψουν ότι μπορούν να το καταφέρουν. Γιατί για μένα το πιο σημαντικό είναι ο παίκτης να πιστέψει ότι μπορεί να το καταφέρει. Ναι. Και εκεί νομίζω είναι πάντα η δουλειά του προπονητή, για να μπορέσει να το περάσει αυτό το μήνυμα και την εμπιστοσύνη αλλά και την πίστη ότι μπορεί να το κάνει, μπορεί να το καταφέρει μέσα από τη δουλειά. Εγώ θα συμπληρώσω αυτό ότι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δικής σας δουλειάς σε αυτό το κομμάτι είναι ο υπερίσου του Καρέλη, ο οποίος νομίζω πλέον είναι αναγεννημένος και εγώ προσωπικά, να σου πω, και ως ρεπορτεράρι δεν θα με χαλούσε καθόλου τον είχα στον Άρη. Αυτό το οποίο δεν ξέρω πολύ ο κόσμος και να κλείσουμε με αυτό, διότι νομίζω ότι είναι και η πρώτη φορά που γίνεται με Έλληνα προπονητή, είναι ότι πλέον σας προσέγγισε η UEFA και είστε πλέον επίσημος αναλυτής αγώνων του UEFA και είστε ο πρώτος Έλληνας προπονητής με τον οποίο γίνεται κάτι τέτοιο. Ναι, σωστά. Ναι, τώρα δεν ξέρω, ο πρώτος φαντάζομαι πως ναι, αλλά ναι, δέχτηκα μια πρόταση το καλοκαίρι όταν είχα ξεκινήσει τη συνεργασία με τον Πανετολικό και ήταν λίγο δύσκολο την περίοδο εκείνη να απαντήσω θετικά, γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι το, ας πούμε, το πιο οργανωμένο βάση ημερομηνιών και βάση προγράμματος. Πάντα ανατρέπονται και τα πάντα αλλάζουν. Αλήθεια είναι αυτή. Οπότε, δίνοντας μια δέσμευση για μια τέτοια είδους δουλειά, για μένα θα το θεωρούσα μεγάλη υποχρέωση και μεγάλη ευθύνη. Και οπότε αρνήθηκα τότε την πρόταση αυτή και τώρα τον Γενάρη με ξαναπροσεγγίσανε. Και στην ουσία αυτό που ζήτησα είναι, αν πρέπει να γίνονται οι αναλύσεις σε πρώτη φάση, τουλάχιστον digital, ψηφικά δηλαδή, ναι, βλέποντας τα παιχνίδια μέσα από τις τηλεοράσεις, κάνοντας τις αναλύσεις και στέλνοντας την πλατφόρμα της UEFA, η οποία μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος που έχει πρόσβαση στο site της UEFA να διαβάσει και στην ουσία να πάρει κάποιες πληροφορίες ή να διαβάσει μια ανάλυση για κάποιο παιχνίδι Europa League ή Conference League. Και ξεκινήσετε με το Αταλάντα Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος. Ξεκίνησα το Αταλάντα Ολυμπιακός, ήταν την Πέμπτη, έχω το Μακάμπι Τελ Αβίβ PSV Eindhoven. Μια χαρά. Κόουτς, έχετε ένα σχόλιο στο τέλος για αυτό που αποσχολεί όλο τον κόσμο με την οπαδική βία, με τις συγκρούσεις? Γιατί τα έχετε ζήσει και από μέσα και σαν παίκτης και σαν προπονητής. Δηλαδή νομίζω είναι ένα παραδοσιακό πρόβλημα το ελληνικό ποδοσφαίρο εδώ και 30 χρόνια, 40 χρόνια, δεν ξέρω. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου εγώ τουλάχιστον. Αυτό αν δεν υπάρξει για μένα η πολιτεία δεν αποφασίσει να βάλει να εφαρμόσει τον νόμο βασικά. Ναι, γιατί νόμοι υπάρχουν. Να εφαρμόσει τον νόμο και στην ουσία και συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των ομάδων, γιατί πολλές φορές οι ιδιοκτήτες των ομάδων θεωρώ ότι χαϊδεύουν τους οπαδούς. Ή ξεφεύγουν και αυτοί, κότσε, ή ξεφεύγουν και αυτοί και γίνονται καμιά φορά οι ίδιοι με τους οπαδούς. Εντάξει, είναι λογικό, μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα, αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει βασικά σαν λαό, σαν χώρα να καταλάβουμε ότι το γήπεδο δεν είναι ένα μέρος που πάμε να βγάλουμε τα ιστοψυχά μας, να σκοτώσουμε τον φίλαθρο της αντίπαλης, τον οπαδό της αντίπαλης ομάδος, αλλά πάμε στο γήπεδο να απολαύσουμε ένα θέαμα
Από εκεί πέρα ο καλύτερος θα κερδίσει. Μερικές φορές μπορεί να μην κερδίσει ο καλύτερος, αλλά τουλάχιστον πάμε στο γήπεδο να δούμε κάτι και να το απολαύσουμε. Στα γήπεδα, coach, νομίζω η κατάσταση δεν είναι καλύτερη από την εποχή που παίζετε ποδόσφαιρο εσείς στην Ελλάδα. Μέσα στο γήπεδο, απ' έξω είναι το θέμα, νομίζω. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Κάπως έχει βελτιωθεί. Έξω, ναι, εσωτερικά είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά αν δεν βελτιωθεί το γύρω-γύρω. Σωστά. Ελπίζω να πάρει τα μέτρα η κυβέρνηση και στην ουσία να τα τηρήσει. Γιατί εντάξει, το θέμα δεν είναι να λέμε κάτι, το θέμα είναι να κάνουμε κάτι. Και κάθε φορά λέμε πάντα όταν κάποιο παιδί ή κάποια ζωή χάνεται στο γήπεδο για, ή εκτός γήπεδου για οπαδική βία, πάντα βγαίνουν όλοι τότε ευαισθητοποιούνται και πάντα λέμε να γίνει κάτι. Το θέμα είναι να πρέπει να γίνει κάτι και στην ουσία να τηρηθεί και να εφαρμοστεί ανεξαρτήτου φύλου, ανεξαρτήτου ηλικίας, ανεξαρτήτου ομάδος. Πρέπει να είναι να ισχύει και στην ουσία να αποκτήσουμε λίγο εκπαίδευση και παιδεία σαν λαός. Και να αντιμετωπίζουμε το γήπεδο σαν ένα είδος διασκέδασης και όχι σαν ένα είδος να πάμε να εκτονωθούμε και να πλακωθούμε με το δίπλα μας ή με τον αντίπαλο. Δεν θέλουμε να σας κλείσουμε, ειλικρινά σας το λέμε, αλλά θα αναγκαστούμε. καταχρειαστήκαμε και λίγο από τον χρόνο σας, λίγο παραπάνω, και ζητούμε συγγνώμη κιόλας, αλλά ήταν πολύ όμορφη κουβέντα. Καλή επιτυχία, να ευχηθούμε στη συνέχεια, coach, και ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Λοιπόν, Γιάννη, σας ασύρω στο Λίμπερο 107,4.